Ψηφίστηκε ο προϋπολογισμός χθες. Αυτό δημιουργεί κάποια δεδομένα καινούργια. Υπάρχουν τα προαπαιτούμενα. Υπάρχει δρόμος ακόμα. Πολύ μπροστά μας, βέβαια. Ναι, υπάρχει δρόμος. Μόνο που, όπως γνωρίζετε, το μεγάλο μέρος των μέτρων θα συζητηθούν, θα πάρθουν τώρα και αμέσως μετά. Το μεγάλο είναι προς το βαρές δηλαδή το πρόγραμμα. Το σκληρό. Το μεγάλο μέρος των μέτρων. Σκληρό, ξεσκληρό. Δεν ξέρω γιατί εσείς δεν το θεωρείτε σκληρό. Όχι, λέω ότι το μεγάλο. Μιλάμε για μέτρα. Μιλάμε για μέτρα τα οποία έχουν χαρακτήρα, μέτρα τα οποία είναι δύσκολα, μέτρα αναγκαία όμως για να πάμε μετά. Ναι. Το λέω, ρωτάω αν το θεωρείτε σκληρό, διότι πάρα πολλοί φοβούνται ότι θα δημιουργηθούν θέματα και με το ασφαλιστικό και με το αγροτικό. Αλλά ας πούμε, πάρουμε το ασφαλιστικό που είναι εκεί. Το ερώτημα απαντήθηκε και από την τελευταία συζήτηση στη Βουλή. Πρόκειται για έναν προϋπολογισμό, πρόκειται για μέτρα τα οποία είναι επιβεβλημένα από τα πράγματα. Και τα πράγματα είναι γνωστά. Πώς εξελίχθηκαν από πριν τις εκλογές, τις εκλογές, το 7 μήνο μετά από αυτές και τώρα. Όλοι γνωρίζανε ότι από το φθινόπωρο του 2014 το προηγούμενο πρόγραμμα δεν θα έκλεινε, είχε αποτύχει, είχε δημιουργήσει νέα προβλήματα. Άρα η κυβέρνηση Σαμαρά βρέθηκε πρώτου διλήμματος ή να προσπαθήσει να κλείσει τότε το πρόγραμμα ή να εκμεταλλευτεί την ευκαιρία που της έδινε το γεγονός ότι δεν είχε τους απαιτούμενους βουλευτές για να βγει καινούριος πρόεδρος και να πάει σε εκλογές με όλα ανοιχτά τα ζητήματα. Και αυτό έγινε. Από εκεί και πέρα είναι γνωστό τι υπήρξε. Υπήρξαν 7 μήνες σκληρής διαπραγμάτευσης, υπήρξε ένας συμβιβασμός ο οποίος είναι αποτέλεσμα των δεδομένων συσχετισμών. Έχουμε πει λοιπόν ότι είμαστε υποχρεωμένοι να περάσουμε αυτή την φάση των δύσκολων μέτρων για να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε με αργά και σταθερά βήματα τους όρους απεμπλοκής για τις πολιτικές λιτότητας. Αν περάσουν και αυτά που είναι τώρα, δηλαδή το δικό σας για τη ΔΕΗ που είναι σοβαρό πράγμα, το ασφαλιστικό, το φορολογικό, το αγροτικό κτλ. Μετά έχει περάσει, ας πούμε, το 70% και του παραπάνω, πακέτου, θα έλεγα. Ας πούμε, οπότε μετά μένει το θέμα των εργασιακών, το οποίο θα είναι τον επόμενο χρόνο μέσα στο 16. Και θεωρώ ότι το μεγαλύτερο. Οπότε λέτε ότι τώρα είναι ο κάβος, ας πούμε. Ναι, δεν το λέω εγώ. Νομίζω ότι έτσι είναι. Δεν το λέω μόνο εγώ. Επειδή υπήρξατε και υπουργός εργασίας. Ναι. Δεν θα θυμίσω, μην ανησυχείτε, δεν θα θυμίσω τις δηλώσεις που κάνατε ως υπουργός εργασίας. Ούτε για τις συντάξεις, ούτε για το 13ο μισθό, ούτε τίποτα. Τα πράγματα είναι αρκετά γνωστά και νοπά κιόλας. Δεν είναι να κρύψει κανείς κάτι. Θα μειωθούν οι συντάξεις, δεν θα μειωθούν τελικά. Εντάξει, δεν αναφιβάλλει κανείς ότι προσέχει. Η κυβέρνηση προσπαθεί να τις υποστηρίξει. Όποιος δεν νομίζω ότι υπάρχει κυβέρνηση που να θέλει να μειώσει τις συντάξεις. Μισό. Αλλά αυτό είναι ένα. Θα μειωθούν ή δεν θα μειωθούν. Λοιπόν, χαίρομαι που το βάζετε σε ερώτημα, διότι το τελευταίο δίμηνο αυτό ακούγεται ως μια βέβαια εκτίμηση. Αφού το βάζει στον προϋπολογισμό, λέει η Αντιπολίτευση. Μια βεβαιότητα. Δηλαδή, ακούω συνέχεια και δεν λέω τώρα για τα μέσα μαζικής ενημέρωσης μέσα, γιατί θα μου πείτε ότι είμαι μονικός, θα τα βάλουμε στην άκρη τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, το τι λένε. Άκουγα τους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας του Πασόκ πάλι συζήτηση στον προϋπολογισμό και λέγανε μειώσατε συντάξεις και μισθούς. Μα το βάλατε στον προϋπολογισμό, λέει η Αντιπολίτευση. Απαντήστε μου, μειώθηκε κανένας μισθός. Ως τώρα αυτά που βάζει στην τσέπη τους, όχι. Άλλο οι φορολογικές επιβαρύνσεις, για παράδειγμα το 23%. Όχι, είναι άλλο. Είναι άλλο. Εντάξει. Δεν υπήρξε καμία μείωση, αλλά δεν λέμε αυτό. Άκουγα για παράδειγμα τον πρώην Υπουργό Εργασίας, ο οποίος λαύρος έλεγε, λέει, μειώσατε μισθούς. Εντάξει, ποιος? Ο κατεξοχήν άνθρωπος, ο οποίος για πρώτη φορά με νόμο μείωσε τον κατώτατο μισθό. Εντάξει, ρε παιδί, αλλά είχε μπροστά ένα χαρτί. Λέτε έλεγε, και δεν έχουμε ζήσει σε αυτή τη χώρα. Αλλά είχε μπροστά του το χαρτί που έλεγε ότι μειώνεται. Γίνεται αντιλήτη στη μνήμη του ελληνικού λαού. Έτσι γίνεται αυτή η συζήτηση. Και γι' αυτό δεν είναι πιστική. Ωραία. Και η αξιωματική αντιπολίτευση και η άλλη μνημονιακή αντιπολίτευση. Είχε όμως μπροστά του ένα χαρτί που έλεγε ότι φέτο, παιδιά, στο ασφαλιστικό είναι τόσα λιγότερα. Εκ των πραγμάτων κάτι έγινε. Τώρα, ως προς το ασφαλιστικό, υπάρχει μια περιστολή δαπανών. Από εκεί και πέρα γνωρίζετε ότι η προσπάθεια και οι δηλώσεις της κυβέρνησης είναι να μην μειωθούν οι κύριες συντάξεις. Ναι, επειδή αυτή είναι η πρόθεση. Η αντιπολίτευση τι λέει? Από εκεί και πέρα λοιπόν, καθίστε να δούμε πού θα καθίσει η μπίλια. Μα το έχετε γράψει στον προϋπολογισμό, λέει, τη μείωση. Σας απαντώ όμως ότι πρόκειται για ένα συνολικό μέγεθος και αυτή η μείωση αφορά μία δαπάνη εκ μέρους του κράτους. Τώρα, από εκεί και πέρα, το πώς τελικά θα διαμορφωθεί συνολικά η πρόταση θα το δούμε τις αμέσως επόμενες μέρες. Αν όχι τις αμέσως επόμενες, αμέσως μετά τις γιορτές. Σε σχέση με το δικό σας το κομμάτι, λέει ένα ρεπορτάζ της Real News και όπως μας είπατε στο διάλειμμα το λέει για δεύτερη συνεχή, Κυριακή,
ότι υπάρχει ένα θέμα με την ιδιωτικοποίηση του ΑΔΜΙΕ και μάλιστα σας παρουσιάζει έτοιμο ακόμα για να παραιτηθείτε εάν υποχωρήσει η κυβέρνηση, ας το πω έτσι, στις απαιτήσεις των ξένων. Έχει κάποια βάση αυτό, το επιβεβαιώνετε, το διαψεύδετε? Να δούμε καταρχήν και τις δύο πλευρές του ερωτήματος. Πρώτα απ' όλα, τι γίνεται με τον ΑΔΜΙΕ, και δεύτερον, να απαντήσουμε και στο ερώτημά σας. Η συμφωνία αυτή, πέρα από τα μέτρα τα οποία είχαν από κοινού συμφωνηθεί όπως είχαν συμφωνηθεί και αφορούν το περιεχόμενό της με τους δανειστές, είχε ορισμένα 4-5 σημεία τα οποία ήταν ανοιχτά για διαπραγμάτευση. Ένα από αυτά ήταν η ιδιωτικοποίηση του ΑΔΜΙΕ. Είχε κάτι εναλλακτικές εκεί, αλλά τέλος πάντων. Ακριβώς. Το δεύτερο ήταν τα εργασιακά, το τρίτο ήταν το χρέος και μου διαφεύγει τώρα το άλλο. Λοιπόν, τι έχει γίνει αυτούς τους μήνες? Γιατί αυτή η συζήτηση έχει ξεκινήσει αμέσως μετά την υπογραφή της συμφωνίας, από τον προηγούμενο Αύγουστο σχεδόν. Έχουμε συμφωνήσει ότι δεν συζητάμε στο σενάριο της ιδιωτικοποίησης του ΑΔΜΙΕ. Ο ΑΔΜΙΕ, ως γνωστόν, είναι ο διαχειριστής των δικτύων υψηλής τάσης, για να καταλαβαίνει ο κόσμος τι λέμε. Και αναζητούμε μια εναλλακτική ως προς την ιδιωτικοποίηση πρόταση. Έχουμε καταθέσει εμείς, έχουμε ήδη αποστείλει τις προτάσεις μας με διάφορες εκδοχές. Και αυτή τη βδομάδα ουσιαστικά θα συζητήσουμε. Αυτές είναι θεσμικού χαρακτήρα. Ναι, βέβαια. Ναι, μιλάμε πάντα για θεσμικού χαρακτήρα. Ναι. Δεν υπάρχει διάσταση. Οικονομικό. Δεν υπάρχει διάσταση. Δεν υπάρχει διάσταση. Γιατί ο κόσμος όταν λέει ισοδύναμο, σου λέει θα τον πουλήσουν, θα πάρουν τόσα. Άρα να πάρουν κάτι άλλο, δεν τον πουλήσουν. Όχι, ξέρετε τι ρωτώ εγώ. Αφορά τη λειτουργία της αγοράς ενέργειας. Λέει τώρα, λέει ο απλός ο κόσμος και εξηγήστε το, δεν είναι κακό. Επειδή τον ΑΔΜΙΕ και χοντρά-χοντρά δεν ξέρει. Σου λέει, ρε παιδί μου, τι θα πάθω δηλαδή να μετεπιπτωθούν τα καλώδια, ας πούμε, με τους στήλους τους μεγάλους. Ναι, αλλά επαναλαμβάνω. Έτσι. Το θέμα δεν είναι αυτό, δεν είναι εισπρακτικό το θέμα. Όχι, όχι οικονομικά. Η λογική ποια είναι? Ότι αυτός που διαχειρίζεται τα δίκτυα θα πρέπει να είναι ένας ανεξάρτητος ουδέτερος παίκτης στην αγορά ενέργειας, έτσι ώστε να μπορεί με ισότιμο τρόπο να αντιμετωπίζει την δημόσια εταιρεία που είναι η ΔΕΗ και τους ιδιώτες παραγωγούς. Ναι. Αυτό λοιπόν το έχουμε αποδεχτεί ως λογική. Αλλά λέμε ταυτόχρονα ότι ακριβώς τα δίκτυα της ενέργειας πρέπει να είναι κάτω από δημόσιο έλεγχο και δημόσιο ιδιοκτησιακό καθεστώς, όπως γίνεται στη συντριπτική πλειοψηφία των ευρωπαϊκών χωρών. Υπάρχει. Απλώς ρωτώ το εξής. Σου λέει, ότι η ιδιωτικοποίηση δεν πάμε για τίποτα. Η Ολυμπιακή ιδιωτικοποίηση δεν πάμε για τίποτα. Εντάξει, δουλεύει ρε παιδί μου, οκ. Okay. Θέλω να σου πω, γιατί ας πούμε έχετε τόσο ισχυρή και ιδεολογική και πολιτική θέση στο θέμα, ότι είναι από τα πιο σοβαρά? Επαναλαμβάνω. Μιλάμε για τα δίκτυα που τα χρησιμοποιούν όλοι. Και δημόσιο και ιδιώτες. Ναι. Το να το παραχωρήσεις σε έναν ιδιώτη. Πέρα ότι θα έλεγα ότι ο κρίσιμος τομέας ενέργειας γίνεται σχετικά ανεξέλεγκτος και δίνει μια υπερβολική τελικά δύναμη σε αυτόν ο οποίος τα κατέχει. Ναι. Και προτιμώ βέβαια, φαντάζομαι ότι προτιμάμε όλοι εδώ πέρα στο τραπέζι και με βάση τη διεθνή εμπειρία, αυτός να είναι το ελληνικό δημόσιο. Οποίος, ναι, αν ήταν καλύτερος διαχειριστής βέβαια. Η Τρόικα ή το Κουαρτέτο ή δεν ξέρω πώς θα το πούμε. Επαναλαμβάνω ότι έχει αποδεχτεί τη συζήτηση πάνω σε αυτή την κατεύθυνση. Υπό ποια προϋπόθεση? Ότι αυτό θα μεταφραστεί σε μια πολύ συγκεκριμένη λειτουργική πρόταση. Εσύ. Δεν συζητάμε δηλαδή για την ιδιωτικοποίηση. Και τι τους έχετε αντιπροτείνει? Το λέω πολύ επιφυλακτικά όπως βλέπετε, διότι δεν ξέρω τι μπορεί να έχει ο καθένας στο πίσω μέρος του κεφαλιού του. Από τους διαπραγματευτές, από τους κέντρους. Ακριβώς. Γνωρίζουμε ότι η προηγούμενη κυβέρνηση είχε δεσμευτεί στην κατεύθυνση της λεγόμενης μικρής ΔΕΗ, δηλαδή της ιδιωτικοποίησης. Έτσι. Άρα προφανώς κανείς δεν ξέρει μέσα σε μια διαπραγμάτευση μην επανέλθουν με τέτοιου είδους προτάσεις. Αλλά για την ώρα επαναλαμβάνω ότι δεν συζητάμε. Υπουργέ, υπάρχει αυτό που αναφέρει το δημοσίευμα του Σκουρίνε. Ναι. Που λέει ότι, οκ, θα κάνεις διαπραγμάτευση, θα το παλέψετε. Προσέξτε να δείτε τώρα. Υπάρχει πιθανότητα να παρατηθεί. Εσείς τι πιστεύετε? Εσείς τι πιστεύετε, ότι το θέμα είναι προσωπικό? Όχι, δεν είναι. Το αν υπάρχει μια υποχώρηση, θα είναι συνολικά για την ελληνική κυβέρνηση και θα έλεγα κατ' επέκταση και για τον ελληνικό λαό. Αυτή η μάχη δεν αφορά τον Σκουρλέτη, τον οποιονδήποτε. Όχι, ρε, παιδί, είναι σε αυτή τη θέση. Έχουμε απέναντι ο Σκουρλέτης κάτι στην καρέκλα. Άρα το μείζον λοιπόν είναι, σαν κυβέρνηση, να πετύχουμε, να κερδίσουμε την υπόθεση. Έχετε βρει, έχετε βρει την εναλλακτική λύση αυτό που. Σας είπα ότι έχουμε ήδη καταθέσει προτάσεις και πάνω σε αυτές θα γίνουν οι συζητήσεις, οι οποίες ξεκινάνε και από σήμερα. Ναι, και η κατάληξη ως αρμόδιος υπουργός ποια νομίζετε ότι θα είναι? Νομίζω ότι θα μας περάσει. Δεν έχουν ιδεολογική αιμονή αυτή να τα δώσουν σε ιδιώτες? Ιδεολογική. Γιατί, ωραία. Αν είναι ιδεολογική δεν περνάει τίποτα. Ιδεολογική αιμονή υπάρχει σε κάποιους από τους συνομιλητές μας.
Και θα έλεγα ότι δεν υπάρχει μόνο αιμονή ιδεολογική, μπορεί να υπάρχουν και άλλα πράγματα. Και αν έχουν συμφέροντα, να πάρει κάτι τέτοιο. Ακριβώς. Μπορεί να υπάρχουν και άλλα πράγματα. Όταν δεν είναι ουδέτερες οι προτάσεις. Αυτό το γνωρίζετε πολύ καλά. Μία πρόταση σημαίνει ότι κάποιος ευνοείται, κάποιος άλλος χάνει. Ναι, αυτό άρα πάντοτε γίνεται, υπάρχει αυτή η διάσταση. Κύριε Σκουρλέτη, αυτό άλλο να γίνεται εξ αντικειμένου. Σίγουρα κάποιος ευνοείται ή κάποιος χάνει. Όχι, και άλλο να γίνεται μιλάω, από πρόθεση. Από πρόθεση μιλάω. Από πρόθεση μιλάω. Ναι. Προφανώς. Άρα, εγώ συμπεραίνω ότι μέσα στους κύκλους αυτών που έρχονται εδώ πέρα και διαπραγματεύονται μπορεί να προωθούν και συμφέροντα. Εγώ λέω ότι πάντοτε υπάρχει αυτή με η διάσταση. Με την δέουσα διπλωματική γλώσσα. Υπάρχει πάντοτε αυτή η διάσταση σε αυτές τις συζητήσεις. Δεν είναι κανείς άγιος ούτε από εδώ ούτε από εκεί. Ναι. Τώρα εμείς, συγγνώμη τώρα, επειδή από δημοσιογραφία καταλαβαίνετε καλύτερα και από εμάς. Εμείς από τώρα εσάς αυτό... όχι, μετά από 10 χρόνια εδώ εσείς έχετε... Ναι, τι πρέπει να καταλάβουμε εμείς. Λοιπόν, όχι τι πρέπει να καταλάβουμε. Εμείς πώς να το ερμηνεύσουμε τώρα. Το άφησε ανοιχτό ή δεν το άφησε ανοιχτό. Δεν είναι προσωπικό, δεν είναι, αλλά το άφησε ή δεν το άφησε. Τι θα έλεγες εσύ. Εγώ δεν είμαι δημοσιογράφος. Α, καλά. Λοιπόν, εντάξει. Πάντως, ναι. Θα αντιδράσετε, εν πάση περιπτώσει, με κάποιο τρόπο, εάν πάντως, η κυβέρνηση δεν μπορεί να κάνει αλλιώς παρά πάντως, να υποχωρήσει. Να σας κάνω ένα επιπλέον. Ή θα τον μπουρδουκλώσετε και θα λέτε ναι, μένα, αλλά μου σου. Επιλογή νομίζω του καθενός μας, αλλά και όλων μαζί, δεν είναι η παρέτηση, αλλά η προσπάθεια να υπερασπιστούμε πράγματα και να κερδίσουμε πράγματα. Βεβαίως. Και γνωρίζουμε και το πόσο μαχητικός είστε. Αυτό είναι η προτεραιότητά μας. Αλλιώς θα μπορούσαμε να την είχαμε κάνει αυτή την επιλογή. Δοθήκαν αρκετές ευκαιρίες στο πρόσφατο παρελθόν. Επειδή αυτή η ιστορία του μνημονίου, κύριε Σκουρλέτη, τα 5 τελευταία χρόνια είναι γεμάτη από ήττες για τη χώρα μας, διότι είμαστε στη δυσμενή θέση πότε να μας εκβιάζουν, πότε να μας πιέζουν, πότε να μας απειλούν με όλα αυτά, γι' αυτό σας ρωτάμε μέχρι πού θα φτάσει αυτή η πίεση. Γι' αυτό, αλλά μας απαντήσατε. Αλλά, Τώρα να σας πω. Το 155, εγώ έλεγα ότι μπορεί να γίνει, που είχε γίνει 153, θα μπορούσε να έχει κάτι παραπάνω, έστω από τους δύο που... Αλλά τελικά 153 είναι, εκεί είναι παγιωμένη δύναμη, 153. Ναι. Αντέχει αυτό το πράγμα? Νομίζω πως αντέχει. Αντέχει. Διότι... Η κοινωνία δεν γνωρίζω αν αντέχει. Το 153 αντέχει. Μα αυτό είναι το ζητούμενο, πάνω σε αυτό θα κριθούμε. Κατά πόσο... Με έναν τέτοιο τρόπο θα εφαρμόσουμε αυτή την επιβλημένη από τα πράγματα συμφωνία, ώστε να αντέξει η κοινωνία. Και είναι πολύ ισκόπελη, είναι πολλές οι πλευρές. Έχουμε κερδίσει ήδη πράγματα. Και αναφέρομαι για παράδειγμα στο θέμα των πληστηριασμών πρώτης κατοικίας. Έχουμε βελτίωση του καθεστώτος για μια κατηγορία συμπολιτών μας. Ποτέ άλλοτε δεν είχε μπει πάνω στο τραπέζι η συμμετοχή του κράτους στην αποπληρωμή του δανείου πρώτης κατοικίας, όπως μπαίνει για τους πολύ οικονομικά αδύνατους. Ποτέ άλλοτε δεν είχε μπει το θέμα του έμεσου κουρέματος του δανείου, όταν αυτό υπολογίζεται στην εμπορική αξία και όχι στην αντικειμενική. Το έμεσο κούρεμα ισχύει. Το άλλο που λέτε για το κράτος δεν ισχύει. Τι λέτε? Για κοιτάξτε την πρώτη κατηγορία. Έχουμε αθρηστικά ένα 60% που προστατεύεται. Ναι. Η πρώτη κατηγορία προβλέπει την δυνατότητα να συμμετέχει και το κράτος με ένα ποσοστό στην αποπληρωμή. Το χρόνο το συνεφορία μετά. Τι εννοείς το χρόνο της τηλεφορίας? Θα το χρωστάει στην εφορία, δεν θα το χαρίζεται. Δεν του το παίρνουν. Δεν του το παίρνουν. Όχι, αυτό το ποσό που θα πληρώσει το κράτος θα το χρωστάει στην εφορία. Διευκόλυνση είναι, εντάξει. Διευκόλυνση είναι, αλλά δεν το χαρίζει. Δεν λέμε ότι είναι τίποτα, αλλά... Πες μου που χαρίζουν να πάμε και οι τρεις μας. Εντάξει, οκ. Να σας πω που χαρίζουν. Εσείς χαρίζατε. Εμείς? Ναι, πριν από ένα χρόνο. Όχι εσείς προσωπικά. Δεν χαρίζατε. Εσείς χαρίζατε. Με τη συσάφεια, με το κούρεμα, με τα κρέ... Μην λέτε φράσεις οι οποίες έχουν ταυτιστεί με συγκεκριμένα πρόσωπα που βρίσκονται και στην επικαιρότητα μάλιστα αυτές τις μέρες. Όχι, είναι στο πρόγραμμά σας. Προσέχετε να δείτε. Εμείς είχαμε επειδή μας είπατε να σας πούμε που χαρίζουν. Είχαμε, θα σας πω και εγώ διάφορα πράγματα. Αλλά προσέξτε να δείτε. Εμείς είχαμε καταθέσει μια συγκεκριμένη πρόταση. Από αυτή μπορέσαμε κάποια πράγματα και τα ενσωματώσαμε σε αυτή την ρύθμιση που τελικά πέρασε. Προφανώς δεν υπάρχουν διάφορα άλλα πράγματα που είχαμε πει. Είχαμε πει για την δυνατότητα με βάση την μείωση του εισοδήματος του καθενός να μειωνόταν αναλογικά και το πολύ, δάνειο. Κύριε Σκουρλέτη, αναγκαστήκατε, δεν λέω ότι. Δεν νομίζω ότι υπάρχει κυβέρνηση που να μην ήθελε φανταστείτε, να προστατεύσει τους πάντες. Φανταστείτε να μην είχαμε και αυτή την πηξίδα που θα πηγαίναμε. Εντάξει. Είναι μια θέλω να πω ότι όταν καταθέτεις μια πρόταση η οποία έχει κάποια χαρακτηριστικά και έχει μια σαφήνεια ως προς το πού θέλεις να το πας, τότε κάτι μπορεί να κερδίσει μια διαπραγμάτευση. Ναι. Όταν δεν πηγαίνεις χωρίς επιχειρήματα και πηγαίνεις με κατεβασμένα τα χέρια, τότε είσαι χαμένος. Να σας πω τώρα. Να ρωτήσω πάλι κάτι εγώ στο. Τώρα με την ιστορία, οι Ρώσοι με τους Τούρκους που πλακωθήκαν εκεί πέρα και σκοτώνονται, ναι, και κόβουν τους αγωγούς κτλ. Αυτό εμάς μας ευνοεί.
ως προς το ενεργειακό, ρε παιδί μου, το οποίο είναι σοβαρό πράγμα, ας πούμε. Ή... όπως βλέπετε το χάρτη τώρα, εσείς και ξέρετε και 10 χρόνια μπροστά και σχεδιασμού πώς είναι, ας πούμε. Βρέθηκα την προηγούμενη εβδομάδα στην Μόσχα και συζήτησα όλα αυτά απευθείας με τον ομολογό μου, τον κύριο Νόβακ. Το ενδιαφέρον της ρωσικής πλευράς για να γίνει αυτός ο αγωγός είναι δεδομένο. Το θέλει πάρα πολύ. Ναι. Και νομίζω ότι είναι κάτι το οποίο πρέπει να το θέλουμε και εμείς. Okay. Βεβαίως είναι αντικειμενικό το γεγονός ότι οι σχέσεις με την Τουρκία αυτή τη στιγμή αποτελούν ένα εμπόδιο. Το σταματήσανε, τον κόψανε. Οι συζητήσεις έχουν παγώσει. Το σχέδιο δεν έχει ακυρωθεί, αλλά είναι ένα σχέδιο το οποίο δεν μπορεί να υλοποιηθεί από τη στιγμή που υπάρχουν συγκεκριμένες σχέσεις. Αναζητούνται εναλλακτικές οδεύσεις του αγωγού μέσα από την Βουλγαρία, αλλά όλα αυτά είναι στη φάση της συζήτησης. Πάντως, θα σας έλεγα ότι οι σχέσεις Ελλάδας και Ρωσίας εξακολουθούν και είναι καλές και ενδεχομένως εξ αντανακλάσεως να ενδυναμώνονται κιόλας. Τώρα με το θέμα που δημιουργήθηκε και νομίζω ότι το λύσατε, αλλά να το ξαναπούμε, να το ξέρω κόσμο, με το που κόβει η ΔΕΗ το ρεύμα. Ναι. Σε κάποιους επιπλέον. Τι ακριβώς θα γίνει και τι έχετε αποφασίσει. Αυτό το πιστεύω ότι παρεμβήκατε και δεν το σταματήσατε. Εγώ παρενέβηνα ως προς το εξής. Στο να εφαρμοστεί στην πράξη αυτά τα οποία είχε αποφασίσει η ίδια η ΔΕΗ, η νέα διοίκησή της από την Άνοιξη. Διότι στην πράξη είχαμε δει φαινόμενα να μην τηρείται αυτό το οποίο είχαν πει, δηλαδή να μην κόβονται λογαριασμοί με υπόλοιπους 1.000 ευρώ κτλ. Κτλ. Κοινωνικό τιμολόγιο και ούτω καθεξής. Συγγνώμη, γιατί δεν μπαίνει ο άλλος που χρωστάει στο κοινωνικό τιμολόγιο, το καταλαβαίνω, ρε παιδί μου. Υπάρχουν κάποιες προϋποθέσεις. Ωραία. Υπάρχουν κάποια κριτήρια. Εάν λοιπόν όμως τα κριτήρια του. Δεν είναι το μόνο να μην χρωστάει. Πρέπει να αποδεικνύεται και η αντίστοιχη οικονομική του κατάσταση. Αν όμως έχει λεφτά να πληρώσει και δεν πληρώνει τη ΔΕΗ, δεν πρέπει να το κόψουν το ρεύμα. Πολλές φορές δεν αποτυπώνεται αυτό το πράγμα. Υπάρχουν και αντιφάσεις. Ή, εν πάση περιπτώσει, υπάρχουν δηλαδή, και κάποιοι οι οποίοι προσπαθούν να εκμεταλλευτούν καταστάσεις. Ο κράτος να βοηθάει, η ΔΕΗ να βοηθάει, ο Σκουρλέτσος, εμείς. Αλλά και ο άλλος τώρα που. Εγώ ξέρω ανθρώπους οι οποίοι λέγανε δεν πληρώνουν. Δεν βάρκες τώρα. Δεν μου κόψουν τίποτα. Ξέρετε, άμα δεν σφίξει και λίγο το λουρί. Αυτοί οι άνθρωποι θα πληρώσουν τώρα που λέτε. Σημασία έχει ότι να μην την πατήσουν άνθρωποι οι οποίοι πράγματι δεν μπορούν. Ναι. Για παράδειγμα, κοιτάξτε να δείτε τι γίνεται στο εξωτερικό. Ξέρω κάτι ξενοδόχους που δεν πληρώνουν. Στο εξωτερικό τι γίνεται, στη Γαλλία, αν δεν κάνω λάθος. Εκεί πέρα, όταν δεν πληρώνεις, δεν σου κόβουν το ρεύμα ολοκληρωτικά. Απλώς σου αλλάζουν την ασφάλεια και έχεις μια τέτοια τάση ώστε να μπορείς να έχεις φως, ας πούμε, και άντε να ανάψεις ένα μάτι να ζεσταθείς. Δεν μπορεί να έχεις και εγώ θερμοσύφωνα, δεν μπορεί να έχεις άλλα θερματικά σώματα. Λέτε να κάνουμε κι εμείς κάτι τέτοιο εδώ. Δεν ξέρω πόσο ρεαλιστικό και εφικτό είναι. Δεν ξέρω τεχνικά αν γίνεται αυτό. Εδώ σε εμάς. Ενδεχομένως να γίνεται. Το έχετε μελετήσει. Εγώ αυτό ζητάω να μάθω τώρα, να μου πούνε αν γίνεται αυτό. Α, ούτως ώστε να μην τον καταδικάζεις τον άλλον σε πληρωτή. Ακριβώς. Να μην έχει και την άνεση που έχει εμένα πλήρες. Αλλά τώρα μια και λέτε για τα τιμολόγια, υπήρξε μια εξέλιξη μόλις την προηγούμενη εβδομάδα, η οποία είναι κάτι θετικό να τα λέμε και τα θετικά, γιατί εσείς καμιά φορά έτσι μέσα στο άγχος σας να υπηρετήσετε τη δημοσιογραφία, χάνετε από τον ορίζοντά σας τα θετικά και βλέπετε όλα τα αρνητικά. Ναι. Λέω, καμιά φορά. Καμιά φορά. Αυτή τη στιγμή θα έχουμε μία μείωση στα οικιακά τιμολόγια και στα τιμολόγια των μικρών επιχειρήσεων, η οποία θα προέλθει από τη μείωση του ΕΤΜΕΑΡ. Το ΕΤΜΕΑΡ είναι το παλιό τέλος που λεγόταν παλιά για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Δρομολογήθηκε, αποφασίστηκε και αυτό. Αν κοιτάξετε ένα λογαριασμό, θα δείτε εκεί που κάνει τέτοια ανάλυση. Ήδη πήγε στους λογαριασμούς δηλαδή. Όχι, δεν έχει μπει. Αποφασίστηκε. Πόσο είναι αυτό, Είναι μια μικρή μείωση, αλλά την οποία θα τη δει ο άλλος. Έστω μικρή, αλλά είναι στη σωστή κατεύθυνση. Θεωρώ ότι αν τα πράγματα συνεχίσουν έτσι και με τις διεθνείς τιμές πετρελαίου, φυσικού αερίου και τα λοιπά, θα μας δώσει τη δυνατότητα να έχουμε πιο σοβαρές και μεγάλες μειώσεις στα τιμολόγια. Τώρα, πηγαίνοντας προς το τέλος. Σε σχέση με τη συνένεση μάλλον που ζητάει η κυβέρνηση και την οποία δεν τη βρήκε από ό,τι καταλαβαίνουμε. Προσέξτε να δείτε. Τουλάχιστον δεν τη βρήκε από τα περισσότερα κόμματα της αντιπολίτευσης. Καλά. Εδώ να σας πω κάτι. Πέρα από όλα τα άλλα προβλήματα ζούμε και το εξής. Δεν έχουμε αντιπολίτευση. Με ποια έννοια. Πολιτικά δεν την έχουμε την αντιπολίτευση. Μπορεί να φωνάζει, να σηκώνει τους τόνους. Αλλά θεσμικά η δημοκρατία μας έτσι στερείται από μια αξιόπιστη και σοβαρή αντιπολίτευση. Για παράδειγμα, είδατε πάλι, αναφέρομαι στο πρόσφατο, την πρόσφατη εμπειρία του προϋπολογισμού. Από ποια πλευρά ασκεί κριτική αυτή η αντιπολίτευση, μέσα από ποιες θέσεις. Μπορεί δηλαδή να βγαίνει η κυρία Γεννηματά
και να μιλάει με ένα τέτοιο τρόπο, λες και δεν υπήρξε, όχι η ίδια πρόσφατα στην κυβέρνηση, όχι το κόμμα της, δεν υπήρξαν τα προηγούμενα 30 χρόνια Πασόκ και Νέα Δημοκρατία. Δηλαδή, τι θεωρούνε ότι ο κόσμος, ας πούμε, ζούμε στη χώρα των λωτοφάγων. Έχουν χάσει όλη την μνήμη τους. Και κατά δεύτερον, τι ζητάνε. Ναι, εντάξει, τι ζητάνε, πιο σκληρά μέτρα, τώρα, λιγότερο σκληρά μέτρα. Να ζητάτε, τι λένε για την Ευρώπη, για την προοπτική της, για το παρόν της. Σε καμιά περίπτωση. Απλώς ξέρετε κάτι. Εμείς χαιρόμαστε για τέτοιου είδους αντιπολίτευση. Γιατί εκτίθενται καθημερινά. Εκτίθενται καθημερινά. Ναι, αλλά κυβερνήσανε όντως τόσα χρόνια και αυτοί φέρανε τα πράγματα σε αυτά τα χάλια. Αλλά μπορεί να μην μιλάνε τώρα. Δεν είναι μόνο αυτό το σκέλος των ευθυνών. Αυτό είναι δεδομένο και έχει καταχωρηθεί στη μνήμη του ελληνικού λαού. Το θέμα είναι τι λένε τώρα. Για παράδειγμα, εγώ τους έθεσα το ερώτημα, δεν απαντήθηκε στη Βουλή και το ξαναθέτω στην εκπομπή σας. Ξεκινάνε σήμερα συζητήσεις για τον ΑΔΜΙΕ. Τι θέση θα πάρουνε. Θέλουνε να τον ιδιωτικοποιήσουμε, θέλουνε να εφαρμοστεί η πρόταση για την μικρή ΔΕΗ της ιδιωτικοποίησης. Σας επικαλέσει και το ξαναπέπεισες. Δεν υπήρξε απάντηση όμως. Ναι. Okay. Όχι ότι έχει καμιά αξία. Για τις συντάξεις ήταν το ερώτημα πολύ σαφές που μπήκε και στη συνάντηση των αρχηγών. Μόνο που δεν δεχτήκαν αυτό το πράγμα να μπει έστω ως ένα κοινό ανακοινωθέν. Ούτε αυτό, σε αυτό συμφωνήσαμε. Αυτό θα άλλαζε τη ροή των διαπραγματεύσεων, κύριε Σκουρλέτη. Όταν μιλάμε για συσχετισμούς, θεωρώ ότι και αυτό συμβάλλει στη διαμόρφωσή του. Σε μια κατεύθυνση. Άρα λοιπόν μιλάμε για συνένεση σε συγκεκριμένα ζητήματα. Εντάξει, μιλάμε για αναγκαίο διάλογο. Δεν μιλάμε ούτε να αναλάβουμε τις ευθύνες από κοινού, ούτε για οικουμενικά σχήματα. Το έχουμε πει αυτό. Δεν τα αναζητούμε. Θεωρώ δε ότι θα σας έλεγα ότι και από άποψη λειτουργίας της δημοκρατίας τα οικουμενικά σχήματα ουσιαστικά την οθεύουν. Η δημοκρατία θέλει κυβέρνηση και αντιπολίτευση. Θέλει, φυσικά. Έτσι δεν είναι. Εντάξει, αλλά και αυτό τώρα που άκουσα τον Τσίπρα, εγώ 12 ώρα τα μεσάνυχτα πριν την ομιλία της Βουλής, που σχεδόν έλεγε ότι έτσι που πάτε, αφού δεν υπογράψατε το ανακοινωθέν, εσείς έχετε μεγάλη ευθύνη που θα μειωθούν οι συντάξεις. Δεν είναι. Ευθύνη έχουν για αυτά που είχαν κάνει πριν, αλλά όχι επειδή δεν υπογράψαν. Τώρα μην είτε. Μόνο που αυτά που έχουν κάνει πριν έχουν δημιουργήσει ένα έδαφος συγκεκριμένο. Είμαστε αντιμέτωποι με τα αποτελέσματα των πολιτικών τους. Okay. Λοιπόν, αν δεν έχεις άλλη ερώτηση, να χαιρετήσουμε τον Υπουργό. Θα το δούμε τώρα. Με τον ΑΔΜΙΕ θα παιχτεί το παιχνίδι. Ο Στουρνάρας έγινε ο καλύτερος φίλος της κυβέρνησης. Μπράβο. Ο Στουρνάρας. Οι εκθέσεις του είναι εξαιρετικές. Το θέμα είναι ότι ο τραπεζίτης, ο πρώτος τραπεζίτης της χώρας, πρέπει να σέβεται τον ρόλο του και να κάνει τη δουλειά του. Ναι. Την κάνει. Έτσι είναι. Αυτό θα το κρίνετε εσείς. Εγώ νομίζω ότι στην παρούσα φάση θεωρώ ότι δείχνει έναν σεβασμό απέναντι σε αυτόν τον ρόλο. Ωραία. Εντάξει. Πού είναι εκείνες οι εποχές που δεν έδειχνε κανένα σεβασμό. Λοιπόν, άλλα αυτά θα μου πεις περάσανε. Γελάτε, αλλά θυμηθείτε δηλώσεις προσώπων. Επειδή πολλές φορές έχουμε αντιδικήσει, να σας πω κάτι. Εγώ ακούω τους ψηφοφόρους, σας ακούω τον κόσμο έξω. Δεν έχει παράπονο για αυτά που συμφωνείτε τώρα. Λίγο πολύ τα ξέρει ο καθένας τα όρια που έχει η χώρα αυτή, έτσι όπως έχουμε καταντήσει. Με τα χρέη, με αυτά, με το. Αυτό που έχει παράπονο ακόμα, γιατί τάξατε τόσα πολλά και γιατί είπατε τόσα πολλά στο παρελθόν. Με αυτή την έννοια σας ρωτάμε τώρα, όχι να γυρίζεις πίσω, δεν έχει κανένα νόημα να γυρίζεις πίσω, τι να πάει πίσω. Αλλά τάξατε πολλά. Αυτό φαντάζομαι ότι και εσάς σας προβληματίζει πολλές φορές. Θα σας πω κάτι. Εδώ πέρα πρέπει να καταλάβει κανείς τι αντικειμενικά είναι αναγκαίο. Για παράδειγμα, μου είπατε πριν, δεν θα θυμίσω τις δηλώσεις σας όταν υπήρξατε υπουργός εργασίας. Προφανώς εννοείται στην θέση της κυβέρνησης και την προεκλογική της δέσμευση για τον κατώτατο μισθό, για παράδειγμα. Ναι. Δηλαδή, θεωρεί κανείς ότι πραγματικά δεν υπάρχει ανάγκη να κατέβουν οι χαμηλότεροι, οι κατώτατοι μισθοί. Να ανέβουνε. Να ανέβουνε. Ναι. Ανάγκη υπάρχει να δοθεί και η 13η σύνταξη. Άρα λοιπόν. Αλλά όταν αυτό τι είναι, είναι λαϊκισμός, είναι υπερβολή ή σχετίζεται με τις πραγματικές ανάγκες. Πανώ, όταν δεν έχεις εξασφαλίσει τη δυνατότητα να είσαι εντάξει με τα αυτά που τάζεις, δεν το τάζεις. Μισό λεπτό. Αυτό λέμε τώρα. Δεν είναι έτσι τα πράγματα, διότι εδώ πέρα ξεκίνησε ένας πόλεμος ουσιαστικά, ένας ακήρυκτος πόλεμος. Λίγο πολύ αναμενόμενος. Το ξέρετε. Αναμενόμενος μεν, αλλά με αβέβαιη την έκβασή του. Έφτασε σε οριακές στιγμές. Κερδιθήκαν πράγματα, χαθήκανε περισσότερα και έχουν μείνει και κάποια ζητήματα ανοιχτά για το μέλλον. Αλίμονο και να λέγαμε ότι έχει τελειώσει αυτή η προσπάθεια και αυτή η υπόθεση της διαπραγμάτευσης. Ευχαριστούμε για την παρουσία σας. Να είστε καλά. Πάμε.